Είναι αυτό εδώ που επιτέλους έφτασε και στα δικά μου χέρια. Εσείς το έχετε αυτό. Το ασφαλιστικό, ναι. Ναι. Θα το διαβάσουμε σιγά σιγά και. Πότε ήρθε στα χέρια σας? Γιατί έχει ήδη κατατεθεί. Πότε ήρθε στα χέρια σας? Έχει ήδη κατατεθεί το ασφαλιστικό. Μπορούμε να το δούμε και από χθες και ήρθε. Ναι, σωστά. Γιατί ο κύριος Βρούτσης το κυκλοφορεί εδώ και 10 μέρες. Διαβούλευση. Εντάξει, τις βασικές, τους βασικούς άκρους. Όχι, όχι, πακέτο. Σε ορισμένες εφημερίδες, σε ορισμένους τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν το έδωσε στους βουλευτές να διαμαρτυρηθείτε μαζί μας. Να βάλετε μια υπογραφή σε ένα κείμενο που θα έχω κι εγώ. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό καταρχήν, κύριε Παπαδάκη. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Και δεν φταίει δημοσιογράφος. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για δημοσιογράφο. Εμένα μου το έφερνε ο κύριος Καραγκούνης πριν από 10 μέρες. Έτσι. Δεν θα έφταιγα εγώ, θα έφταιγε ο κύριος Καραγκούνης. Που πριν δοθεί σε διαβούλευση, μου το έφερε στα χέρια μου. Έχει κάνει μια ενημέρωση. Έχει κάνει μια ενημέρωση εδώ τις τελευταίες. Γιατί όλοι έχουμε δει. Έχουν κάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν μιλάω για το πώς και για το γιατί. Ξέρω ότι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, οι 300 άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν άποψη για αυτό το πράγμα, το τουλάχιστον θα έπρεπε να το έχουν στα χέρια τους. Δεοντολογικά θα έπρεπε να έχουμε εμείς τη δυνατότητα και εμείς, να πω και εμείς. Για να μπορούμε να το κρίνουμε όλοι. Πρώτα εμείς. Να, θα μας ρωτήσει ο κύριος Παπαδάκης σήμερα. Τι θα πούμε γι' αυτό? Εγώ χθες με τον κύριο Υπουργό, επειδή βρεθήκαμε σε μία επίκαιρη ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, να σας πω λοιπόν ότι με τον Υπουργό χθες συζήτησα για μία περίπτωση μίας πολύ μεγάλης αδικίας των ανηλίκων, των μητέρων ανηλίκων 50 ετών με ανήλικο, εν πάση περιπτώσει, που ο νόμος Κατρούγκαλου τις διέλυσε στην κυριολεξία και προσπαθούσα να πείσω τον κύριο Υπουργό ότι πρέπει αυτό να το διορθώσει με το νομοσχέδιο που φέρνει. Αν ήξερα ότι είναι μια τετελεσμένη κατάσταση, δεν θα τον απασχολούσα τον άνθρωπο. Με την ουσία του νομοσχεδίου συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Με την ουσία του νομοσχεδίου. Όδιν εν όρος και έτε και μην. Περιμέναμε και είδαμε ότι θα έρθουν όλες οι αδικίες που έχουν γίνει με τον νόμο Κατρούγκαλο. Καταρχήν, να κάνουμε μία επισήμαση. Από αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Έχουμε όλο το νομοσχέδιο. Ότι δεν έχει. Θα το διαβάσουμε μαζί. Θα το ξεφυλίσουμε μαζί. Υπάρχουν θετικά σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλο? Βεβαίως. Υπάρχουν θετικά. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, αν δεν μελετηθεί ωραία ο νόμος. Αλλά βεβαίως να πούμε. Υπάρχουν θετικά. Αλλά να πούμε βεβαίως σε όλα τα επίπεδα ότι αναμένονταν πολύ περισσότερες επεμβάσεις στον νόμο Κατρούγκαλο που δεν έγιναν. Δύο κουβέντες, κύριε Φάμελε, γιατί και εσείς έχετε ανεβάσει ψηλά τον πύχη της αντιπαράθεσης για το ασφαλιστικό με την κυβέρνηση. Ωραία. Καταρχήν θέλω να πω κάτι. Επειδή δείξατε ένα απόσπασμα για το θέμα της Μάνδρας, πρέπει να σας πω ότι για το θέμα υπάρχουν δύο σημαντικές εκθέσεις. Η μία είναι της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης και η άλλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θέλω να παρακολουθήσετε και αν μπορέσετε να τις αναλύσετε σε κάποια άλλη εκπομπή σας. Γιατί λέει ότι εκεί έγινε γενικό πολεοδομικό σχέδιο σε έναν οικισμό πάνω στα ρέματα. Όλα αυτά έχουν διατυπωθεί ήδη δημόσια, επειδή είναι θεσμικά κείμενα. Όντως έτσι έχει γίνει, αλλά από την άλλη πλευρά η δικαιοσύνη από βανθιά προκύπτουν και ευθύνες. Εγώ όμως σας λέω ότι υπάρχουν ήδη θεσμικά, και επειδή εγώ έχω υπηρετήσει και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, το επιμελητήριο, ο τεχνικό σύμβολο τη πολιτεία, σα είπε ότι. Όταν έχουν χαθεί 24 άνθρωποι, το να λέτε. Ποιο κάποιο ευθύνεται. Ωραία, ωραία. Εγώ λοιπόν, γιατί πρέπει να βρούμε και τι ευθύνε και το πώ θα αναστείλουμε τα προβλήματα, κύριε Καραγκούνη, για να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα. Πρώτα πρέπει να δούμε σαν πολιτικό σύστημα συγγνώμη. Λέω λοιπόν να σα πω. Θέλω λοιπόν να σα πω. Κύριε Καραγκούνη, γιατί δεν με αφήνετε τώρα να μιλήσω. Λέω λοιπόν ότι εκεί έχουν γίνει πράγματι τραγικά σφάλματα, τα οποία πέρα από την κλιματική κρίση και τι επιπτώσει τη, έχουν να κάνουν και με το πώς δεν υπήρχε σεβασμός στις διαχρονικές ευθύνες του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Και είναι συγκεκριμένες. Ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δήμου και μια απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος. Τα οποία γίνανε κάποτε. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του ασφαλιστικού. Πάντως, εγώ περιμένω για να κλείσουμε αυτό που λέτε. Βεβαίως. Να βγει ένας από τους άρχοντες ή τις αρχόντισες και να πει ότι ξέρετε κάτι. Κόντρα στα προβλεπόμενα από τον νόμο, εγώ θα παρανομίζω για να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Θα παρανομίσω στη Μάνδρα ή θα παρανομίσω στο Μάτι. Και ας με πάνε στο δικαστήριο, γιατί έχω περάσει εγώ από την τοπική αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος που πάντα είχαμε μπροστά μας. Ξέρετε, αυτό δεν το προβλέπει ο νόμος. Όταν είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές, εγώ θέλω τον τοπικό άρχοντα, θέλω τον άνθρωπο που έχει την ευθύνη για μια περιοχή να πει: εγώ θα παρανομήσω, κύριε. Κόντρα στο δασαρχείο, κόντρα σε αυτούς οι οποίοι κολυσιεργούν, κόντρα στους ανεύθυνους. Μιλάμε για 24 ανθρώπινες ζωές. Και όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν. Και κάποιος πρέπει να πληρώσει έτσι, για αυτή την και ειδικά όταν αυτά τα αδικήματα, κύριε Παπαδάκη, είναι πλημελιματικού χαρακτήρα. Ναι, δηλαδή για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Γι' αυτό πολύ περίεργο. Πάντως παθογένειες πάντα υπήρχαν και ίσως να υπάρχουν, αν και πρέπει να σταματήσουν, αλλά το να έχεις προετοιμασία ως κράτος, να έχεις μια καλή οργάνωση, να ξέρεις ότι έχεις το καλοκαίρι μπροστά την εμπειρική περίοδο, πρέπει να έχεις προετοιμαστεί. Αν το κάνεις σωστά, γιατί ξέρετε κάτι, και σε αυτό το καλοκαίρι
Ξέρετε, το προηγούμενο που πέρασε είχαμε πάρα πολλές φωτιές και πολύ δύσκολες φωτιές. Είχαμε όμως μια σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Αν προετοιμάσει σωστά ως κράτος, μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα. Μετά ρίχνουμε ένα δημόσιο παθογένειες. Αυτό σας είπα, κύριε Φάμενε, πριν. Οργανωθήκατε σωστά τότε. Μα γι' αυτό ακριβώς. Πάμε στο σφαλιστικό τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα. Γιατί, κύριε Καρβούνη, επειδή καλά κάνατε και αναφερθήκατε. Και αμέσως μετά σας ήρθε και το μάτι. Δηλαδή θέλω να πω. Ακριβώς επειδή είχε σωστή αντιμετώπιση των πραγμάτων. Γενικά το λέω. Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν παθογένειες. Τι είπατε, κύριε Κουζάκη. Έρχεται και άλλη χιονόπτωση. Άλλο λέω. Για ένα πεντάλεπτο. Το να έχουμε καλή προετοιμασία ως κράτος όμως δεν είναι σωστό να έχουμε καλή προετοιμασία ως κράτος. Παίρνετε τους ρωσιακούς όμως το χειμώνα. Εδώ τώρα έχεις μια καταστροφή και μετά έχεις αμέσως μια επόμενη καταστροφή. Αυτό ακριβώς, κύριε Καραγκούνη. Λοιπόν, πάμε σας πάλι, κύριε Φάμελε. Αυτό ακριβώς, κύριε Καραγκούνη. Και κλείνω με αυτό. Η προηγούμενη κυβέρνηση και εγώ είχα την ευθύνη γι' αυτό. Ξεκίνησε δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο, σχέδιο πρόληψης. Πάμε ασφαλιστικό, κύριε Φάμελε, δύο κουβέντες. Διαχείριση πλημμύρας. Αυτά γίνονται. Κύριε Φάμελε, κύριε Φάμελε. Πάμε τώρα. Το πήγατε πίσω 4 χρόνια. Πάμε, δύο κουβέντες. Όσον αφορά για το ασφαλιστικό, κύριε Παπαδάκη. Για να πάμε και στα υπόλοιπα. Για το πρώτο ζήτημα, για τις διαρροές και τη δημόσια διαβούλευση. Με τον νόμο του επιτελικού κράτους, αν δεν θυμάστε καλά όλοι οι συνάδελφοι, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να αναρτήσει για 20 μέρες νομοσχέδιο για να το δούμε όλοι και να μην συζητάμε με διαρροές, για να το λύσουμε λίγο αυτό. Διότι μέχρι τώρα αυτός ο νόμος τον έχουν παραβήσει όλα τα νομοσχέδια, που κάποια δεν είχαν και καθόλου διαβούλευση. Και δεύτερον, η ουσία του ασφαλιστικού. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι στον προϋπολογισμό του 2020 θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό λιγότερα λεφτά στο ασφαλιστικό. Είναι 200 εκατομμύρια που λέτε. Ακριβώς. Όντως είναι έτσι, ζήτημα. Κύριε Καραγκούνη. Θα θέλω μια απάντηση μετά πάνω σε αυτό. Πώς γίνεται λοιπόν, πέστε με πιο μαγικό κόλπο, η κυβέρνηση θα βάλει λιγότερο στο ασφαλιστικό και πουλάει παραμύθι ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις. Αυτό που εγώ γνωρίζω από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μηχανικούς που δούλευα και είναι ο κλάδος μου. Θα αυξηθούν οι εισφορές στο 90% των ελευθέρων επαγγελματιών και θα φτάσουμε ξανά στο ενδεχόμενο ένας μηχανικός ή ένας δικηγόρος ή ένας γιατρός να πληρώνει ελεύθερος επαγγελματίας είτε έχει 7.000 εισόδημα είτε 70.000 ευρώ εισόδημα το ίδιο. Αν πρόκειται ο κύριος Βρούσης να μας ξαναοδηγήσει σε αυτό, σε 5. Σε 5. Στις κλάσεις. Έξι. Ωραία. Με δύο ψηφίες. Εδώ λοιπόν, θα τα πούμε, κύριε Παδάκη, εδώ, λοιπόν σας λέω ότι έχουμε μπροστά μας το εξής απίθανο. Με λιγότερα λεφτά από τον προϋπολογισμό, μάλιστα, να λέει η κυβέρνηση θα δώσει μεγαλύτερες συντάξεις. Δυστυχώς αυτό που φαίνεται να κάνει ο κύριος Βρούσης είναι να μας ξαναγυρίζει σε μια μνημονιακή περίοδο. Στις υποχρεώσεις που θετικά, δεν θεσμοί. Έχει θετικά θα το δούμε αναλυτικά στη Βουλή, κύριε Παπαδάκη. Εγώ δεν θα βιαστώ το θετικό. Ξέρετε, είναι ένα σημείο. Στη γενική εικόνα ως ισοζύγιο, γιατί και εγώ θέλω να το παραλάβουμε θεσμικά και έτσι, να το αξιολογήσουμε. Ναι. Γιατί δεν θέλω να λέμε λόγια και φήμες. Στη γενική εικόνα θα μπαίνουν λιγότερα λεφτά, θα αυξηθούν οι εισφορές και δεν άλλα είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις. Πρέπει πάντως να αναφέρουμε. Η κυβέρνηση λέει άλλα. Πάντως με τον νόμο κάποιος μπαλούς δολοφονήθηκε το ελεύθερο επάγγελμα. 250.000 μπλοκάκια έκλεισαν εντελώς. Θέλω να πάμε και στον κύριο Καραγκούνη. Θα πάμε και στον κύριο Καραγκούνη. Γιατί το λέτε? Γιατί επειδή ασκούσα ελεύθερο επάγγελμα και είχα μπλοκάκι, πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα της κρίσης του 10-15 στον κλάδο των ελευθερών επαγγελματιών και στον εμπόρων ήταν τραγικά και τότε έκλεισε το ελευθερικό των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα των εκλογών άλλο δυστυχώ. Δεν έχει μεσαία τάξη των ελεύθερων επαγγελματιών. Σας μαύρησε σημείο. Να πάμε όμως και στον κύριο Καραγκούνη. Η μεσαία τάξη, το μεγαλύτερο πλήγμα το εισέπραξε 10-15 όταν κλείσαν οι επιχειρήσεις. Γιατί υπήρχε και τζίρο στην αγορά. Μην κοροϊδευόμαστε. Μακρύθηκε τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Μην μακρύνετε με πληγώνετε. Και είμαι και δεύτερο. Μία ερώτηση. Ξέρετε, εγώ είχα ασκήσει ιδρυμήτα την κριτική και στο ασφαλιστικό νόμο του κύριου Κατρούγκαλου. Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει ο φίλος μου Γιώργος ο Κατρούγκαλος, τον οποίο γνώρισα τα πρώτα μνημονιακά χρόνια εδώ και έγινε και ευρύτερα γνωστός από αυτή την εκπομπή. Δεν τον ήξερε κανένας τον κύριο Κατρούγκαλο. Δεν ήταν και τον κύριο Βαρουφάκη. Και τον κύριο Βαρουφάκη και πολλούς άλλους. Και ήταν τιμή μου που ήταν εδώ. Και εγώ δεν είμαι μάνατζερ. Τον πληρώσαμε ακριβά τον κύριο Κατρούγκαλο πάντως. Λοιπόν, είχα ασκήσει. Στην τελευταία λοιπόν. Στην τελευταία μας συζήτηση ο κύριος Κατρούγκαλος είχε εκνευριστεί και στη σύνδεση που είχαμε σηκώθηκε από την καρέκλα και έφυγε. Όμως έχω και κάτι και για εσάς. Εσείς είσαστε εκείνοι που με λύσα, εντός εισαγωγικών, είχατε πολεμήσει τον νόμο Κατρούγκαλο και είχατε δεσμευτεί ότι θα τον καταργήσετε όταν θα έρθει στην εξουσία. Ποιο νόμο Κατρούγκαλο καταργήσατε? Κανένα νόμο Κατρούγκαλο. Δεν οτιχαμε εμεί λύσα, κύριε Παδάκη. Υπό μία είναι τον ακύρωση του Συμβούλου της Επικρατείας ή τουλάχιστον βασικά δύο του κομμάτια. Με το θέμα της προσωπικής λοιπόν διαφοράς τι κάνατε, για παράδειγμα, να σας πω για τη λόγια της προσωπικής διαφοράς, επειδή το ξέρετε το θέμα. Δια του επαναυπολογισμού θα έχουμε αύξηση στη σύνταξη κάποιων ανθρώπων. Αυτοί που θα δουν πραγματική και όχι λογιστική είναι πολύ λίγοι σε σχέση με το σύνολο των συνταξιούχων. Γιατί υπάρχει. Δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που έχουν δουλέψει πάνω από 4. Ένα στους 4 μας λέγανε ειδικοί. Μητρόπουλος και Μπούρλος.
οι οποίοι ήταν μάλιστα και στην έναρξη διαδικασία στο Συμβούλιο Επικρατείας. Οι υπόλοιποι θα δουν ότι η προσωπική διαφορά, η οποία επιβλήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και που έδινε ένα ποσό πλασματικό, το οποίο θα έπρεπε να συμψηφιστεί με μελλοντικές αυξήσεις που θα ξεκινάγανε από το 2023. Θα συμψηφιζότανε. Ναι. Σου δώσε αύξηση 10, χρωστάς 300, χρωστάς 290. Μέχρι σιγά σιγά το ποσό αυτό να μηδενιστεί. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί διαβάζω εγώ εφημερίδες, ακούω σε εκπομπές, ότι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση. Δεν θα πάρουν αύξηση. Λοιπόν, θα το δούμε σύντομα. Με την προσωπική διαφορά. Λένε οι ειδικοί. Θα το δούμε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το μπλοκάκι πλήρωνε 446 ευρώ και θα πληρώνει τώρα 252. Άρα είναι καλύτερα. Λέω αυτά τα οποία θα μπουν στην τσέπη του. Αυτά είδα εγώ στο νομοσχέδιο. Το διάβασα χθες το βράδυ. 176 σελίδες. 1 ευρώ για αυτού που είναι ευάλωτοι. Ναι, 446. Εγώ θέλω να είμαι λίγο πρακτικό και πραγματιστή. Έχει θετικά το νομοσχέδιο. Να είμαστε λίγο πρακτικοί. Υπάρχουν μαγικές λύσεις στο ασφαλιστικό. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα σε μια ορθή βάση. Υπάρχουν μαγικές λύσεις. Τώρα αρχίζετε να έρχεστε στη γη. Όχι. Θα σας πω, Θα είναι ακόμα μια εξαρτάτηση αυτή του κόσμου μας. Προσέξτε. Αυτό στο οποίο ήμασταν εκτός πλανήτη ήταν με αυτά που είχαν νομοθετήσει πριν. Εμείς θυμόμαστε για τις εκλογές όμως. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Κύριε Βαδάκη, το ζήτημα είναι σε ποια πορεία βρίσκεται το ασφαλιστικό. Δηλαδή, προς τα πού βάζει τις ράγες να κινηθεί το ασφαλιστικό. Μισθωτή. Τι προβλέπει το ασφαλιστικό? Ότι θα πέσει σε βάθος χρόνου 5 ποσοστιαίες μονάδες ασφαλιστικές φορές. Άμεσα το 20, 1%. Είναι θετικό αυτό? Είναι προς την κατεύθυνση να μειωθεί το κόστος εργασίας, το μη μισθολογικό κόστος εργασίας και να δώσουμε και κίνητρα στην απασχόληση? Είναι σωστό. Είναι σωστό. Μία λοιπόν πορεία αυτού του ασφαλιστικού, μία ράγα, μία κατεύθυνση να το έλεγα, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι 6 ασφαλιστικές κλάσεις. Υπήρχαν νέα παιδιά στα πρώτα 5 χρόνια που επιβαλόταν να πληρώσουν υψηλότερες εισφορές. Μπορούν να τις πληρώσουν? Όχι. Τι κάνανε, κύριε Μάμπελε? Δεν υπήρχαν, κύριε Καραγκονή. Καλά τώρα, εντάξει. Υπήρχε λοιπόν, κατά αιτία σου λοιπόν, κλείνανε τα βιβλία τους. Κλείνανε τα βιβλία τους. Τώρα σου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρόνο, μια στιγμή, να τα βάλουμε να καταλάβει ο κόσμος. Να επιλέγεις, ρε παιδιά. Να επιλέγεις, να υπάρχει μια δικαιοσύνη και μια ελευθερία, μια ευελιξία στο σύστημα. Το είχαμε παλαιότερα αυτό? Όχι. Έφτανε σε ένα επίπεδο που δεν μπορούσε άλλος να. Προσέξτε, να είναι σε μια μεγάλη κλάση και μετά να μην μπορεί να κατέβει σε μια κατώτερη, γιατί δεν έχει, γιατί δεν βγάζει. Εδώ σου επέβαλε λοιπόν να πληρώσεις αυτό το ποσό. Τι έκανες, πού φτάναμε? Φτάναμε στο σημείο να κλείνεις τα βιβλία σου. Τι άμα κλείσει τα βιβλία σου, κύριε Βάμα, τι θα κάνει? 25.000 μπλοκάκια. Πόσα μπλοκάκια κλείσατε? Είναι σωστή λοιπόν αυτή η κατεύθυνση? Δεν είναι σωστή. Δεν είναι σωστή. Μην μιλάμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Ωραία. Μην μιλάμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Επιτρέψτε να το πω, γιατί και δεν είχα και ελεύθερο μπλοκάκι. Λοιπόν, σα ακούει λοιπόν ο κόσμο που έκλεισε. 300.000 κόσμο που έκλεισαν. Αφήστε λοιπόν, ξέρουμε τι έγινε. Μετά τα μπλοκάκια. Δεν ξέραμε τι γινότανε. Αυτά αλλάζουμε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι μισό λεπτό, κύριε Καραγκούλη? Γιατί στι εκλογέ οι ελεύθεροι επαγγελματίε μαύρησαν το ΣΥΡΙΖΑ, αφού ήταν τόσο καλός ο νόμος Κατρούγκαλου? Γιατί σε τελευταίες εκλογές, δύο φορές, και ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές, σας μαύρησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού ήταν τόσο ευχαριστημένοι? Καταρχήν, και να φύγουμε από τους ελεύθερους επαγγελματίες και να πάμε και στα άλλα, γιατί είναι πολλά. Άλλα, βεβαίως. Εντάξει, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Ο ελεύθερος επαγγελματίας. Μια κουβέντα, κύριε Πάμελε, για να συνεχίσουμε. Ωραία. Ο ελεύθερος επαγγελματίας πλήρωνε, ο μηχανικός, 400 ευρώ το μήνα ανεξαιρέτως εισοδήματος, και με τον νόμο Κατρούγκαλου πλήρωνε αναλογικά. Λοιπόν. Και μάλιστα υπήρχε ειδική έκπτωση για τους νέους. Να το κλείσουμε αυτό λίγο, γιατί εγώ δεν παρενέβη. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ την είπε 13η. Ακούστε με, την είπε 13η. Καλά, έτσι την ψηφίσατε κι εσείς όμως. Έχοντας έτσι την ψηφίσατε κι εσείς. Όχι, όμως. Στην διαφορία μας. Έτσι. Λέγαμε, εμείς δεν λέμε 13η σύνταξη. Αλλά θα διατυπώσω το ερώτημα. Ως ποσό πρέπει να πάρει ο κόσμος. Αφήστε με να διατυπώσω το ερώτημα. Βεβαίως αφήνω. Βεβαίως. Και λέτε λοιπόν ότι ξέρετε κάτι, επίδομα είναι, κύριε, και το κάνετε για προεκλογικούς λόγους, αλλά παρόλα αυτά εμείς το ψηφίζουμε. Έρχεται η κατάργησή του τώρα. Σε αντικατάστασή της. Τη 13η, του επιδόματος του προεκλογικού που λέγατε εσείς, τι μπαίνει? Μόνιμη στήριξη ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, 0,5% του ΑΕΠ, σε αυτούς που έχουν πρόβλημα πραγματικό στα χαμηλά εισοδηματικά. Ξέρετε πόσο το βγάλανε οι ειδικοί? Η 13η σύνταξη. Αυτό είναι. Εδώ ήταν εγώ θυμάμαι ότι είναι μόνιμη. Δεν γίνεται έτσι, κύριε. Δημήτρη Χριστούλια, θέλω να σε δω και εσένα. Από τα 971 εκατομμύρια τα οποία ήταν για αυτή τη λεγόμενη 13η. Μπορώ να έχω Μανώλη Αγγελάκη και τον ευχαριστώ πολύ.
τη 13η σύνταξη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το προεκλογικό επίδομα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Από τα 970 εκατομμύρια, πού πάνε τα λεφτά? Τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε ό,τι αφορά τις συντάξεις σε αναπροσαρμογή των ποσοστών από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ένα ποσό, ό,τι απομείνει, και από άλλες τυχόν αποφάσεις που θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τους ανασφάλιστους, μας έλεγε προηγουμένως. Τους ακριβώς. Και ένα ποσό που θα μείνει, θα πάει, θα το διαβάσω, σε δαπάνες πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, Γιώργο? Σημαίνει ότι από το ποσό αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα εάν θα υπάρξει ο χώρος προκειμένου να δοθεί αυτό που ξέραμε όλοι ως 13η εντός εισαγωγικών. Ημέρισμα, τέλος πάντων. Ημέρισμα ή σύνταξη. Πόσα λεφτά υπολογίζετε εσείς με τις αναλύσεις που είχε κάνει ότι περισσεύουν για να πάει σε αυτό το μέρισμα στο τέλος του 2020? Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν. Αλλά τι γίνεται τώρα όμως? Αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι καταργείται η 13η σύνταξη, δεν υπάρχει, και εφόσον καλυφθούν οι δαπάνες για τις αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τυχόν άλλες δαπάνες που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,